Σας λοιπόν, μια ερώτηση στον κύριο ε... Θυμάσαι. Τι θυμάμαι. Okay, Πώς... okay, okay. <laughs> λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξή. <laughs> ναι. Θα ε, ε, έπρεπε να φύγετε τελικά από το Πασόκ. Ναι, όπως... Ξέρετε πόσοι μου λένε ο Λοβέρδος έπρεπε να έχει μείνει και θα μπορούσε ακόμα και να διεκδικήσει στην ηγεσία. Όχι, όχι. όχι. Ήταν σαφέ σε μένα ότι η, η, πολεμική που μου γινόταν ε, ήταν πολεμική ε, ενό συστήματο μέσα στο Πασόκ που δεν με ήθελε. Α, ήθελε πρόεδρο... να φύγω. Ξεκινούσα τον πρόεδρο αυτό. Προφανέστατα. Λοιπόν, άρα η επιλογή μου να φύγω ήταν επιλογή ε, πολιτική καταρχάς, ε, όχι με διάθεση να κάνω βεντέτα, γιατί αν θυμάστε, την επιστολή που έστειλα στον πρόεδρο του Πασόκ δεν τη δημοσιοποίησα. Αλήθεια είναι αυτό. Και, okay, και το το, δεν... το κάνατε πολύ ήσυχα να. ναι. Και όταν με χρησιμοποίησε ο Ανδρουλάκης τι τελευταίε 15 μέρε προεκλογική περίοδου, έλεγε ότι αν ο Λοβέρδος δεν είχε φύγει θα ήμασταν δεύτερο κόμμα. Mm -hmm. Αυτό ήταν και αφελές Αριθμητικά, mm -hmm. διότι η μισή από τις ψήφους που ήρθαν στους δημοκράτες ήταν από την Νέα Δημοκρατία. Δεν yeah. ήταν από το, mm -hmm. από το Πασόκ. Αλλά και από την άλλη πλευρά, ε, αν το απαντούσα, που είχα τη διάθεση να το απαντήσω και με συμβούλευαν και οι συνεργάτε μου να το απαντήσω, mm -hmm. θα αναμειγνιόμουν στα εσωτερικά τη εκλογική μάχη του Πασόκ. Yeah. Πράγμα που δεν επιτρεπόταν. Ε. Θα ήταν και ανήθικο. Άρα λοιπόν έμεινα σιωπηλός, Τώρα όμως μιλάω. Είναι ενδεδειγμένη λύση. Η επανακλογή να για το Πασόκ, θεωρείται. Αυτό επέλεξε η πλειοψηφία. Δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση τη πλειοψηφία αν θα ανταποκριθεί στο ρόλο του, mm -hmm. γιατί δεν έχει ανταποκριθεί από το 1921 και μετά, θα φανεί τώρα. Μπορεί να βάλει το Πασόκ στην τροχιά Δε... η σημερινή σύνθεση τη ηγεσία του Πασόκ. Πι πιστεύω πω δεν έχει τη δυνατότητα, αλλά η ζωή αποδεικνύει πολλέ φορέ τα αντίθετα. Mm -hmm. Και όπω ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα, μετά το 1974 ε, και μετά τον Ανδρέα από τον το 1981 πάντα ε, έχανε κάποιο την κυβέρνηση και δεν την κέρδιζε. Ναι. Δηλαδή. Ε, ε, αυτά είναι πολύ μεγάλα. Θέλω το στάθι να κερδίσει. Δεν πάω στην πολιτική επειδή πιστεύω τον κολογικά, δηλαδή, αλλά δεν θέλω το... το στάθι. Θεωρείτε το... ότι το... ο... 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 ο κ. Μουσουτάκη έχει αντίπαλο στην αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει αντίπαλο, αλλά σα λέω και πάλι πρέπει να δούμε πρώτον. Πώ θα εξελιχθεί. Τι συνθήκε τότε. Πώ θα εξελιχθεί το Πασόκ με τον Ανδουλάκη με την επανεκλογή του τώρα. ε, και τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ο Φάμελο ε, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα, είναι, θα κάνει ο Κασελάκη κόμμα δεν τον κάνουν υποψήφιο. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ναι. Συνεπώς, εγώ λέω ότι θα μπορούμε να ξέρουμε τι πολιτικέ εξελίξει, να τι διαβάσουμε καλύτερα και εγώ να τι διαβάσω για να συμμετάσχω. Ναι. Γιατί εγώ δεν τα παρατάω. Προφανέ ότι ναι, συνεχίζει να τα παρατάω με τίποτα, με τίποτα. Το, το καταλαβαίνουμε ναι. προ... ερώτηση. Αν κάνει ένα κάλεσμα. Αλλά είμαστε σε το. Πολιτικό τοπίο. Αν ο Ανδρουλάκη αύριο, ω πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εννοώ, σαν συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πει, κάνει μια, ένα κάλεσμα συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Καταρχά και μόνο. Και απευθυνθεί σε εσά. Η συστράτευση, ο όρο συστράτευση προοδευτικών δυνάμεων δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Αυτέ είναι ταμπέλε που η ζωή απέδειξε ότι δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Mm. Προοδευτική δύναμη ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε την οβάρτη και τα. Ναι. Άρα λέτε το 13 αυτόνομη ναι. πορεία ναι. αυτή τη στιγμή χωρί. Ενδεχομένω. Είμαι... Όχι να αφομοιωθείτε να, να σα απορροφήσετε είμαι το Έχω το αποτέλεσμα των Ευρωπαϊκών Εκλογών που μου, μου, μου δείχνει έναν δρόμο. Και έχω όμω και τη δική μου δημοφιλία που αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη παρά ποτέ. Άρα δημοφιλία που δεν μεταφράστηκε σε ψήφου. Mm -hmm. Πρέπει να το σκεφτεί ο πολιτικό αυτό. Mm -hmm. Πρέπει να το σκεφτεί. Και άλλοι πολιτικοί είχαν πολύ μεγάλη δημοφιλία αλλά δεν έπαιρναν ψήφου στι εκλογέ. Mm -hmm. Λοιπόν, επειδή εγώ τα έχω συνδυάσει και τα δύο κατά καιρού. Και τι πολλέ ψήφου και τη δημοφιλία, θα σκεφτώ τι θα κάνω. Αλλά ε, αυτή τη στιγμή, με καλέσματα προοδευτικών, ε, προοδευτικών δυνάμεων, ένα αόριστο όρο που έχει σκεπάσει τα χειρότερα κατά καιρού, χωρί να ξέρω μετά τι εκλογέ των Πασόκ πώ εξελίσσεται το Πασόκ, και χωρί ε, να έχουμε δεδομένο το τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ και πώ διαμορφώνονται οι πολιτική συσχετισμοί. Είναι λάθο να πάρω με, απόφαση. Ένα από του λόγου που ψηφίστηκε Αντί... και ο Σάντου Βλέξη ήταν το γεγονό ότι είπε ότι δεν βλέπει καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μιλάει για αυτόν που μπορεί να Πασόκ. Ναι, αλλά. δεν, δεν είπε, συγκεκριμένα, δεν ό, με τον είπε, κόσμο. Ναι. Δεν είπε και τίποτα για το πώ θα κυβερνηθεί ο τόπο. Και αυτό, κύριε Κολοκυθά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γιατί το Πασόκ είχε έξι υποψηφίου αυτοδύναμου πρωθυπουργού. Ναι, βέβαια. Και άλλου τρει στο ΣΥΡΙΖΑ 9. Και ο Κασελάκη 10. Δηλαδή, 10 υποψήφιοι αυτοδύναμοι πρωθυπουργοί όταν τα κόμματα του δεν έχουν την πλειοψηφία ή δεν δίνεται να αποκτήσουν την αυτοδύναμη πλειοψηφία. Η χώρα αυτή ε, πρέπει να κυβερνάται. Θα την αφήσει, ε, πώ να πω, να είναι έρμεο ε, ή θα κάνει κάτι. Αυτά έπρεπε να τα έχουν πει. Δεν τα είπανε. Συνεπώ, χωρί να ξεκαθαριστούν οι πολιτικέ απόψει του καθενό, δεν μπορώ να σα πω ποια θα είναι η πορεία μου και να απαντήσετε στο ερώτημα. Από, από το νέο το Ναι, 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 ναι. εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ και είμαι εδώ για να συμμετάσχω με τον πιο έντονο τρόπο στην πολιτική της χώρας. Δεν, τα, δεν, δεν την εγκαταλείπω. Γι' αυτό και θα τα ξαναπούμε σήμερα. Ναι, ναι. Να είστε καλά.